όλοι οι σύλλογοι που κάνει γυμναστική, διαγωνισμούς μαγειρικής, εργοχείρων και διάφορα άλλα που, με τα οποία ασχολούνται οι γυναίκες. Ανάμεσα σε αυτές υπάρχει και μία της οποίας ο σύζυγος έχει καρκίνο και μπαινοβγαίνουν στο νοσοκομείο. Και εκείνη βγάζει τις νύχτες σαν συνοδός σε έναν ξεχαργαλωμένο καναπέ που έχει πιαστεί όπως και όλοι όσοι περνάνε από αυτό το καναπέ. Ο σύλλογος αποφασίζει εν ώψη της νέας χρονιάς που κάθε χρόνο κάνει ένα ημερολόγιο, αποφασίζει αυτό το ημερολόγιο να έχει φωτογραφίες δικές τους αλλά γυμνές, ώστε να πουλήσει, να μπορέσουν να μαζέψουν λεφτά για να αγοράσουν αυτό το καναπέ. Βέβαια όλα αυτά εξελίσσονται με πολύ τρυφερότητα, με πολύ συγκίνηση, με πάρα πολύ δροσιά. Είναι ένα έργο γεμάτο μηνύματα, γεμάτο ανατροπές, απρόβλεπτα πράγματα. Είναι εξαιρετικό. Αυτό θέλω να πω και νομίζω ότι όποιος το χάσει, θα χάσει. Το γυμνό πουλάει, κυρία Φούτσου. Μπορείστε. Το γυμνό πουλάει. Αυτό θέλει να πω. Σάρκα πουλάει. Είναι μια ατάκα της Σίλια που ακούγεται μέσα στο έργο. Το γυμνό πουλάει, ναι, ακόμα και στη σημερινή εποχή πουλάει και πουλούσε. Αλλά τούτο το γυμνό είναι κάπως διαφορετικό. Είναι το γυμνό της ψυχής. Βγάζει την ψυχή της η κάθε μια από τις κοπέλες που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία του ημερολογίου. Και δεν είναι το γυμνό για το γυμνό, είναι το γυμνό της ψυχής που προσπαθεί να το πουλήσει για να κερδίσει τα χρήματα για να γεμίσει την ψυχή της για αυτό που πάει να κάνει. Αξίζει τον κόπο, αξίζει τον κόπο το έργο. Εμείς το επιλέξαμε γιατί το είδαμε για την τρυφερότητά του και όχι για το γυμνό του, για το θέμα του, που να ευαισθητοποιηθούμε όλοι ότι πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να προσφέρουμε για να στηρίζονται οι άνθρωποι και οι οικογένειες που πλήττονται από αυτές τις μεγάλες αρρώστιες και τις μεγάλες περιπέτειες. Η θεατρική ομάδα το επέλεξε μόνο και μόνο για αυτό, για το θέμα, για την τρυφερότητά του και για το μήνυμα που θέλει να περάσει. Μάλιστα. Κύριε Σαμπάκη, ποιοι είναι οι συντελεστές? Οι συντελεστές είναι, η σκηνοθέτης είναι η Αγουστίνα Λικουρίνα, παίζει η Νίτσα Κλούβα, η Ανθούλα η Αναδιώτη, δεν βλέπω αυτά τα γυαλιά, η Ανθούλα η Μπουδάνο, η Διαμαντάρα η Μπέλα, εγώ, η Ευγενία Ισλανίδου, η Μαρία Εφούτσου, η Ανθιεπίφια μου, η Ντέμπης του Πάκη, ο Μανές ο Κοσμάς, ο Δημήτρης ο Κουτσουράκης, ο Στέλιος ο Μακριάς, σε ένα πολύ ωραίο ρόλο. Τι ρόλο? Έχω σχάσει, αν δεν μπορείς να το πω, να το δείτε. Ο Μανώλης ο Τουκάκης, ο Μανώλης ο Δεράτος, αυτή είναι το έργο, επειδή δεν φορά τα γυαλιά. Ναι, το έργο είναι του Τιμ, είναι μετάφραση της Ανθίπης για μου. Και πρέπει να σταθούμε στη μετάφραση. Πρέπει να σταθούμε στη μετάφραση. Είναι αυτό το έργο που το βρήκαμε στο κείμενο το αγγλικό, δεν το βρήκαμε, δεν μπορέσαμε να το βρούμε μεταφρασμένο. Το μετέφρασε η Αντίπη Φιαμού, πάρα πολύ όμορφα, του έριξε μια πολύ ωραία ματιά και αυτό ακόμα μας κάνει πιο πολύ περήφανους, γιατί είναι πραγματικά δικό μας το έργο. Αυτό πότε είναι, γραμμένο το έργο? Δεν είναι παλιό, και ταινία. Μας είσαι σε πραγματική ιστορία. Σε πραγματική ιστορία έγινε ταινία και μετά έγινε μάλλον το γράφτηκε το βιβλίο, μετά έγινε και ταινία. Να πούμε ακόμα δύο πράγματα, ότι ανεβαίνει σε συνεργασία με το Ομήριο. Τους φωτισμούς όπως πάντα τους κάνει ο Παναγιώτης Λούρος. Ο σχεδιασμός των σκηνικών έγινε από τον Κώστα Μαθαίο που είναι πατμινός από την Πάτμο. Αλλά εμείς συνεργαζόμαστε πάντα με την Ομοσπονδία και βοηθάω ένας τον άλλον. Ο Νικολής ο Φράσκος έχει ζωγραφίσει τα σκηνικά, ο Μάρκος ο Διαμαντάρας τα έχει κατασκευάσει, η Ρούλα η Μελέκου, αυτά παλιά μέλη, έχει κάνει την επιμέλεια των κοστούμιών, η Πινελόπη η Βολάκη, κόρη της Ρούλας, την επιμέλεια της μουσικής, και επίσης μικροκατασκευές αριστούργηματικές, η Αλέκα η Γλύκα μαζί με μέλη της ομάδας. Δηλαδή κάτι σαν σύλλογος δούλεψε για να γίνει. Και ξεχάσαμε την Ειρήνη και να πούμε τα κορίτσια μας, όχι να πούμε τα κορίτσια μας, η Ελένη Μονογιούδη. Δεν το ονομάζουμε. Είναι ένα από τα κορίτσια. Βεβαίως να πούμε τις ημερομηνίες. Πολλοί κόσμος.
Είναι, είμαστε πολύ. Πάρα πολύ. Άρα 34 χρόνια κλείνουμε. Παίζαμε ενζενή και παίζαμε καρατερίστες. Και ακόμα έχει κι άλλα. 22, 23 και 26, δηλαδή Σαββατοκύριακο 22-23 και Τετάρτη 26 του Νοέμβρη στις 8 το βράδυ. Ακόμα. Η είσοδος είναι εθελοντική συνεισφορά. Αλλά όποιος δεν μπορεί, μπαίνει δωρεάν. Αυτό να το τονίσουμε. Και όταν λέμε εθελοντική συνεισφορά, τον οβολών του σε ένα κουτάκι. Δεν θέλουμε ρύζια, μακαρόνια και τέτοια. Αυτά υπάρχουν άλλοι φορείς να τα μαζεύουν. Πληρώνεις την έξοδο δηλαδή. Ακριβώς. Αν σου αρέσει. Ακόμα κάνεις καλά. Αυτό είναι πιο τιμητικό για μας να πληρώσεις την έξοδο. Αν δεν μπορεί όμως, δεν πληρώνει. Μας ενδιαφέρει να γεμίσει η αίθουσα και όχι το κουτί. Και να φανεί η δουλειά μας και να περάσει το μήνυμά μας και όποιος θέλει να έρθει. Και να μην σκεφτεί καθόλου αν θέλει, αν έχει λεφτά, δεν έχει. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.